Το θέατρο της Τετάρτης. Jean-Paul Sartre και κλεισμένων των θυρών. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Χρήστος Δοξαράς, Γκαρσόνι. Χρήστος Τσάγκας, Γκαρσέν. Άννη Πασπάτη, Ινές. Αγνή Βλάχου, Εστέλα. Η μουσική επιμέλεια είναι της Ειρήνης Αλβαρλή. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Τάσου Μεταλλινού. Μετάφρασης και ραδιοσκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου. Ιδού λοιπόν. Ιδού. Ώστε έτσι. Έτσι. Φαντάζομαι πως με τον καιρό συνηθίζει κανείς τα έπιπλα. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Μη μου πείτε πως όλα τα δωμάτια είναι όμοια. Πως είναι δυνατόν. Σκεφτείτε πως μας έρχονται Κινέζοι, Ινδοί. Τι μπορεί να τους λέει μια πολυθρόνα δεύτερης αυτοκρατορίας. Και εμένα. Νομίζετε πως μπορεί να μου λέει τίποτα. Ξέρετε ποιος ήμουνα. Μα αυτό δεν έχει σημασία. Στο κάτω-κάτω ζούσα πάντα ανάμεσα σε έπιπλα που δεν αγαπούσα καθόλου και σε αυταπάτες. Μ' άρεσε έτσι. Μια αυταπάτη μέσα σε μια τραπεζαρία στυλ Λουδοβίκου Φιλίππου, ε? Δεν σας λέει τίποτα. Θα δείτε. Και σε ένα σαλόνι δεύτερης αυτοκρατορίας δεν είναι καθόλου άσχημα. Καλά, καλά. Εντάξει. Ωστόσο βλέπω πως μάλλον δεν με περίμεναν. Μη μου πείτε πως δεν έχετε ακούσει για τις διάφορες ιστορίες που κυκλοφορούν εκεί πάνω. Σχετικά με ποιο ζήτημα? Σχετικά με όλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε αυτές τις ανοησίες? Τα διαδίδουν άνθρωποι που δεν πάτησαν το πόδι τους εδώ. Γιατί, καταλαβαίνετε, αν είχαν έρθει... Φυσικά. Πού είναι τα παλούκια? Πώς είπατε? Τα παλούκια, οι σούβλες, τα βαρέλια με τα καρφιά. Αστειεύεστε. Α, καλά. Όχι, δεν ήθελα να αστειευτώ. Ούτε καθρέφτες, ούτε παράθυρα φυσικά. Τίποτα από ό,τι μπορεί να σπάσει. Γιατί μου κράτησαν τη βούρτσα των δοντιών, ε? Να τα μας. Ορίστε τώρα που ξαναβρήκατε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι καταπληκτικό. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να λείπουν οι οικειότητες. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι η θέση μου, αλλά δεν θα ανεχτώ να με... Ελάτε τώρα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά τι τα θέλετε. Όλοι οι πελάτες κάνουν την ίδια ερώτηση. Πού είναι τα παλούκια? Και εκείνη τη στιγμή σας ορκίζομαι πως δεν έχουν καμιά απολύτως διάθεση να κάνουν τη δουαλέτα τους. Όταν όμως τους διαβεβαιώνουμε πως δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι φαντάζονται, αμέσως θυμούνται τη βούρτσα των δοντιών. Μα για όνομα του Θεού, δεν μπορείτε να σκεφτείτε ούτε τόσο δα? Γιατί επιτέλους σας ερωτώ, για ποιο λόγο θα πλένατε τα δόντια σας? Σωστά. Στο κάτω-κάτω για ποιο λόγο. Και για ποιο λόγο θα κοιταζόταν κανείς τον καθρέφτη? Ενώ αυτός ο Μπρούτζος, έχω την εντύπωση πως κάποια στιγμή θα το κοιτάζω με ολάνοιχτα μάτια. Ολάνοιχτα μάτια. Θέλετε μήπως να σας περιγράψω τι ακριβώς θα συμβεί? Ο άνθρωπος χάνει την ανάσα του. Βυθίζεται, πνίγεται και μόνο τα μάτια του είναι έξω από το νερό. Και τι βλέπει? Ένα μπρούτζινο άγαλμα της κακιάς ώρας. Τι εφιάλτης. Βέβαια θα σας έχουν απαγορεύσει να μου απαντήσετε και δεν επιμένω. Μην ξεχνάτε όμως πως δεν με βρίσκεται απροετοίμαστο, ώστε μην καφιέστε ότι μου τη φέρατε. Μπορώ να κοιτάξω την κατάσταση κατά πρόσωπο. Ώστε λοιπόν, ούτε βούρτσα των δοντιών, φυσικά ούτε κρεβάτι, γιατί εδώ πέρα δεν κοιμάται κανένας. Τι λόγος? Έβαζε στοίχημα. Για ποιο λόγο θα κοιμότανε κανένας? Ο ύπνος έρχεται πίσω από το κεφάλι. Αισθάνεσαι τα μάτια σου να κλείνουν. Αλλά γιατί να κοιμηθείς? Ξαπλώνεσαι στον καναπέ και το ύπνος πέταξε. Πρέπει να τρίψεις τα μάτια, να σηκωθείς και όλα ξαναρχίζουν από την αρχή. Τι μυθιστορηματική φαντασία. Σοπάστε! Δεν θα φωνάξω. Δεν θα βονγίξω, αλλά θέλω να κοιτάζω την κατάσταση κατά πρόσωπο. Δεν θέλω να μ' αρπάξει πίσω από την πλάτη μου χωρίς να μπορέσω να την αναγνωρίσω. Μυθιστορηματική φαντασία. Και βέβαια δεν θα νιστάζει κανένας. Και γιατί να κοιμηθείς αφού δεν θα νιστάζεις? Έκτακτα,
Μια στιγμή. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι κουραστικό? Γιατί θα πρέπει αναγκαστικά να είναι κουραστικό? Αυτό είναι. Μια ζωή δίχως διακοπή. Τι διακοπή? Τι διακοπή? Για κοιτάξτε με. Ήμουνα σίγουρος. Αυτό εξηγεί την αφόρητα χονδροειδία διακρισία της ματιάς σας. Μα βέβαια. Είναι ατροφικά. Μα για τι πράγμα μιλάτε? Για τα βλέφαρά σας. Εμείς τα ανοιγοκλίνουμε τα βλέφαρά μας. Ρηπή οφθαλμού, έτσι τη λέγαμε. Μια μικρή μαύρη αστραπή και ο κόσμος σβήνει. Δεν ξέρετε πόσο ξεκουράζει. 4.000 διαλύματα την ώρα. 4.000 μικρές δραπετεύσεις. Και όταν λέω 4.000. Λοιπόν, θα ζήσω χωρίς βλέφαρα. Μην κάνετε το βλάκα. Χωρίς βλέφαρα ή χωρίς ύπνο είναι το ίδιο. Δεν θα ξανακοιμηθώ. Μα πώς θα μπορέσω να το υποφέρω? Προσπαθήστε να με καταλάβετε. Βάλτε τα δυνατά σας. Είμαι τύπος καυγατζή, βλέπετε, και έχω συνηθίσει να τα βάζω με τον εαυτό μου. Μα αυτό είναι αδύνατο να γίνεται συνεχώς, δίχως παύση. Εκεί απάνω υπήρχαν οι νύχτες. Κοιμόμουν. Είχα πολύ εύκολο ύπνο για ισοζύγιο. Έβλεπα πολύ απλά όνειρα. Ένα λιβάδι. Ένα λιβάδι. Αυτό ήταν όλο. Έβλεπα πως περπατούσα σε ένα λιβάδι. Είναι μέρα. Ακόμα. Βλέπετε πολύ καλά πως η λαμπτήρηση είναι αναμένη. Να πάρει ο διάολος, αυτό είναι η δική σας μέρα. Έξω! Έξω? Έξω, έξω από αυτούς τους τοίχους. Α, υπάρχει ένας διάδρομος. Και στην άκρη αυτού του διαδρόμου? Άλλα δωμάτια. Άλλοι διάδρομοι και σκάλες. Έπειτα? Αυτό είναι όλο. Ασφαλώς θα έχετε μια μέρα εξόδου. Πού πηγαίνετε? Στο θείο μου. Είναι ο επικεφαλής του προσωπικού στο τρίτο πάτωμα. Θα πρέπει να το είχα φανταστεί. Πού είναι ο διακόπτης? Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να σβήσει το φως? Η διεύθυνση μπορεί να διακόψει το ρεύμα. Αλλά δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ποτέ σε αυτό το πάτωμα. Έχουμε αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Έκτακτα. Ώστε πρέπει να ζω με ανοιχτά τα μάτια. Να ζείτε. Εντάξει, δεν θα αρχίσετε τώρα να σχολιάζετε και το λεξιλόγιο μου. Με τα μάτια ανοιχτά. Για πάντα. Άπλετο φως στα μάτια και στο κεφάλι. Αν πετάξω αυτό το μπρούτσο στο γλώμπο, δεν θα σβήσει? Είναι πολύ βαρύς. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ βαρύς. Λοιπόν, αν δεν με έχετε πια ανάγκη, σας αφήνω. Φεύγετε. Στο καλό. Α, μια στιγμή. Ναι. Κουδούνι είναι αυτό εκεί? Ναι. Μπορώ να το πατήσω όταν σας χρειάζομαι? Και εσείς είστε υποχρεωμένος να έρθετε? Κατά κανόνα, ναι. Αλλά το κουδούνι κάνει πολλά καπρίτσια. Κάτι έχει ο μηχανισμός του και δεν λειτουργεί. Δουλεύει. Δουλεύει. Αλλά μην ενθουσιάζεστε. Δεν πρόκειται να βαστάξει πολύ. Λοιπόν, στη διάθεσή σας. Πώς είπατε? Όχι, όχι, τίποτα. Τι είναι αυτό? Όπως βλέπετε, χαρτοκοπτήρας. Υπάρχουν εδώ βιβλία? Όχι. Τότε σε τι χρησιμεύει? Εντάξει, εντάξει, μπορείτε να πηγαίνετε. Γκαρσόν! 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 Περάστε, κυρία μου. Ευχαριστώ. Εδώ είσαστε σαν στο σπίτι σας, κυρία. Αν θέλετε να ρωτήσετε τίποτα, συνήθως οι πελάτες ζητούν πληροφορίες. Α, δεν επιμένω. Άλλωστε, για τη βούρτσα των δοντιών, το κουδούνι και το μπρούτζινο άγαλμα, ο κύριος έχει κατατοπιστεί και θα μπορέσει να σας ενημερώσει ο ίδιος καλά σαν και μένα. Πού είναι η Φλωράνς? Σας ρωτώ πού είναι η Φλωράνς. Δεν έχω ιδέα. Αυτό είναι όλο που βρήκατε να μου πείτε? Το μαρτύριο δια της απουσίας. Λοιπόν, πέσατε έξω. Η Φλωράνς ήταν μια μικρή ανόητη και δεν τη λυπάμαι καθόλου. Με συγχωρείτε, αλλά για ποιον με παίρνετε? Εσάς. Είστε ο Δήμιος. Πώς? Μα είναι πολύ διασκεδαστική αυτή η παρεξήγηση. Ο Δήμιος, για φαντάσου. Μπήκατε μέσα, με κοιτάξατε και αμέσως σκεφτήκατε, είναι ο Δήμιος. Εξωφρενικό. Αυτό το γκαρσόν είναι γελίο. Θα έπρεπε να είχε κάνει τις συστάσεις. Ο Δήμιος. Λέγομαι Ζωζέφ Καρσέν, δημοσιογράφος και συγγραφεύς.
Η αλήθεια είναι πως μας τοποθέτησαν στο ίδιο διαμέρισμα, κυρία... Ινές Σεράνο, Δεσποινής. Πολύ ωραία. Έκτακτα. Ο πάγος έσπασε. Ώστε λοιπόν, βρίσκεται πως μοιάζω για δήμιος. Και από ποιο χαρακτηριστικό σημάδι αναγνωρίζει κανείς τους δήμιους, παρακαλώ? Από το φοβισμένο ύφος. Φοβισμένο. Είναι πολύ αστείο. Και ποιον φοβούνται, τα θύματά τους? Ελάτε τώρα. Ξέρω τι λέω. Έχω κοιταχτεί στον καθρέφτη. Στον καθρέφτη? Είναι φοβερό. Έχουν σηκώσει κάθε τι που θα μπορούσε να μοιάζει με καθρέφτη. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν φοβάμαι καθόλου. Μην νομίζετε πως αντιμετωπίζω την κατάστασή μου επιπόλαια. Έχω πλήρη επίγνωση της σοβαρότητάς της, αλλά δεν φοβάμαι. Αυτός είναι δικός σας λογαριασμός. Μπορεί να κάνει κανένας καμιά βόλτα έξω? Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Τόσο το χειρότερο. Καταλαβαίνω πολύ καλά πως η παρουσία μου σας είναι ενοχλητική. Κι εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να είμαι μόνος. Πρέπει να βάλω σε τάξη τη ζωή μου. Και έχω ανάγκη περισυλλογής. Αλλά είμαι σίγουρος πως μπορούμε να τα βολέψουμε τα πράγματα. Δεν μιλώ, σχεδόν δεν κινούμαι και κάνω πολύ λίγο θόρυβο. Μόνο αν μου επιτρέπετε να σας δώσω μια συμβουλή. Θα πρέπει να διατηρήσουμε ανάμεσά μας μια απόλυτη ευγένεια. Αυτό θα είναι η καλύτερη μας άμυνα. Δεν είμαι ευγενής. Τότε θα είμαι εγώ και για τους δυο μας. Το στόμα σας. Πώς είπατε? Δεν μπορείτε να σταματήσετε το στόμα σας. Στριφογυρίζει σας βούρα κάτω από τη μύτη σας. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Τόσο το χειρότερο. Πάλι. Ισχυρίζεστε πως είστε ευγενείς και αφήνετε το πρόσωπό σας να κάνει το κέφι του. Δεν είστε μόνος και δεν έχετε το δικαίωμα να μου επιβάλλετε το θέαμα του φόβου σας. Εσείς δεν φοβάστε? Για ποιο λόγο? Ο φόβος χρειαζόταν πριν, τον καιρό που είχαμε ακόμη την ελπίδα. Δεν υπάρχει πια ελπίδα. Ωστόσο εξακολουθούμε να είμαστε πριν. Ακόμα δεν αρχίσαμε να υποφέρουμε, Δεσποινής. Το ξέρω. Λοιπόν, τι πρόκειται να συμβεί? Δεν το ξέρω. Περιμένω. Μη σηκώνεις το κεφάλι. Ξέρω τι κρύβεις με τα χέρια σου. Ξέρω πως δεν έχεις πια πρόσωπο. Δεν είμαι ο Δήμιος, κυρία. Δεν σας πήρα για το Δήμιο. Νόμιζα πως κάποιος ήθελε να μου σκαρώσει μια φάρσα. Τι περιμένετε εσείς? Κανείς άλλος δεν πρόκειται να έρθει. Α, ώστε θα μείνουμε μόνοι, ο κύριος, η κυρία και εγώ. Δεν βλέπω για ποιο λόγο γελάτε. Μα αυτή η καναπέδες να πέσει. Και κοιτάξτε πως τους έχουν βάλει. Μου φαίνεται πως είναι πρωτοχρονιά και κάνω επίσκεψη στη Θεία Μαρία. Υποθέτω πως ο καθένας έχει το δικό του. Αυτός εδώ είναι δικός μου. Άμα μου είναι αδύνατο να καθίσω εδώ, μου είναι αδύνατον. Θα είναι καταστροφή. Το φορεμά μου είναι ανοιχτό γαλάζιο και αυτός είναι πράσινος. Θέλετε το δικό μου? Το Βυσσινί, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα διόρθωνε καθόλου τα πράγματα. Όχι, όχι. Τι το θέλετε? Ο καθένας με την τύχη του. Μου έτυχε ο πράσινος, τον κρατάω. Ο μόνος που θα τέριαζε ίσως είναι του κυρίου. Ακούτε, Γκαρσέν? Ο καναπές. Με συγχωρείτε, στη διάθεσή σας, κυρία. Ευχαριστώ. Ας γνωριστούμε λοιπόν, μια και θα συγκατοικήσουμε μαζί. Με λένε Εστέλα Ριγκό. Ινές Σεράνο. Χάρηκα πολύ. Τζοζέφ Γκαρσέν. Με χρειάζεστε τίποτα? Όχι, μπορείς να πηγαίνεις. Θα σου χτυπήσω το κουδούνι. Είσαστε πολύ όμορφοι. Θα ήθελα να είχα λουλούδια για να σας ευχηθώ το καλώς ήρθατε. Λουλούδια? Ναι, μ' αρέσουν πολύ τα λουλούδια. Αλλά εδώ θα μαραινόντουσαν. Κάνει τόση ζέστη. Μπα, το ζήτημα είναι να μην χάνει κανένας το κέφι του. Εσείς είστε εδώ? Από την περασμένη εβδομάδα. Εσείς? Εγώ μόλις χτες. Η κηδεία δεν έχει ακόμα τελειώσει. Ο αέρας ανακατώνει το πέπλο της αδελφής μου. Κάνει ό,τι μπορεί για να κλάψει. Έλα, έλα, μια προσπάθεια ακόμα. Να το! Δύο δάκρυα. Δύο μικρά δάκρυα που γυαλίζουν κάτω από την πλερέζα. Η Όλγα είναι πολύ άσχημη σήμερα. Κρατάει από τον μπράτσο την αδερφή μου. Δεν κλαίει για να μην χαλάσει το ρίμελ. Και ομολογώ πως κι εγώ αν ήμουν στη θέση της. Ήτανε η καλύτερη μου φίλη. Υποφέρατε πολύ? Όχι, καθόλου. Ένιωσα μάλλον μια αποχάβνωση. Και από τι ακριβώς? Πνευμονία. Τέλειωσε. Φεύγουν. Στο καλό. Στο καλό. Πόσα συλληπιτήρια. Ο άντρας μου αρρώστησε από τη λύπη του και έμεινε σπίτι. Και εσείς? Τον Γκάζι.
Και εσείς, κύριε? 12 σφαίρες στο πετσί. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαι από τους νεκρούς που θα έκαναν καλή συντροφιά. Αγαπητέ μου κύριε, αν αποφεύγατε τουλάχιστον να χρησιμοποιείτε τόσο ομές λέξεις, είναι πολύ ενοχλητικό. Και στο κάτω-κάτω τι σημαίνει? Ίσως ποτέ να μην είμαστε τόσο ζωντανοί. Και αν χρειάζεται να δώσουμε ένα όνομα σε αυτήν την κατάσταση, προτείνω να ονομάσουμε τους εαυτούς μας Ιαπώντες. Είναι πιο σωστό. Λοιπόν, είστε πολύ καιρό Απών? Εδώ και ένα μήνα περίπου. Από πού είστε? Από το Ρίο. Εγώ από το Παρίσι. Έχετε κανένα δικό σας ακόμα εκεί κάτω? Η γυναίκα μου. Νάτι, ήρθε στο στρατόπεδο όπως κάθε μέρα. Δεν την άφησα να μπει. Κοιτάζει ανάμεσα από τα κάγκελα. Δεν ξέρει ακόμα πως είναι Απών, αλλά το υποψιάζεται. Για την ώρα φεύγει. Είναι ντυμένη στα μαύρα. Καλύτερα δεν θα έχει ανάγκη να αλλάξει. Δεν κλαίει. Ποτέ της δεν έκλαιγε. Έχει όμορφη λιακάδα και αυτή είναι ολόβαυρη μέσα στον έρημο δρόμο. Με το αιώνιο ύφος του θύματος στα μεγάλα της μάτια. Όσο μου δίνει στα νεύρα. Στέλλα. Κύριε, κύριε Γκαρσέ. Ορίστε. Κάθεστε στον καναπέ μου. Συγγνώμη. Φαινόσαστε τόσο απορροφημένος. Βάζω σε κάποια τάξη τη ζωή μου. Αυτοί που γελάνε θα έκαναν καλύτερα αν προσπαθούσαν να μιμηθούν. Η ζωή μου είναι τακτοποιημένη. Εντελώς τακτοποιημένη. Έχει τακτοποιηθεί μόνη της εκεί πάνω. Δεν έχω ανάγκη να ασχοληθώ μαζί της. Αλήθεια? Και νομίζετε πως είναι τόσο απλό? Τι ζέστη. Επιτρέπετε να βγάλω το σακάκι μου? Όχι, σας παρακαλώ. Αντιπαθώ τους άντρες με το πουκάμισο. Πολύ καλά. Εγώ περνούσα ολόκληρες νύχτες στα γραφεία της συντάξεως. Έκανε πάντα αφόρητη ζέστη. Κάνει ανυπόφορη ζέστη. Έχει νυχτώσει. Αλήθεια, έχει κιόλας νυχτώσει. Η Όλγα δίνεται. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός στη γη. Έχει νυχτώσει. Έχουν σφραγίσει την πόρτα της καμαράς μου και το δωμάτιο είναι άδειο μέσα στο σκοτάδι. Έχουν απλώσει τα σακάκια τους στη ράχη της καρέκλας τους και έχουν σηκώσει τα μανίκια ως τους αγκώνες. Μυρίζει αντρικό χνότο και πουρο. Μ' άρεσε να ζω ανάμεσα σε άντρες με σηκωμένα μανίκια. Τι να γίνει, βλέπω πως δεν έχουμε τα ίδια γούστα. Εσάς σας αρέσει αυτό, να βλέπετε άντρες με πουκάμισο? Με πουκάμισο ή χωρίς πουκάμισο, δεν μου πολύ αρέσουν οι άντρες. Α, τότε γιατί? Γιατί μας έβαλαν μαζί? Τι είπατε? Σας κοιτάζω και τους δυο και σκέφτομαι πως πρόκειται να μείνουμε μαζί. Κι εγώ που περίμενα να βρω φίλους, οικογένεια. Έναν εκλεκτό φίλο με μια τρύπα στη μέση του προσώπου. Κι αυτόν ακόμα. Χόρευε ταγκό σαν επαγγελματίες. Μα εμάς, γιατί μας έβαλαν μαζί? Ίσως τυχαία. Στεγάζουν τους ανθρώπους όπου μπορούν με τη σειρά που φτάνουν. Γιατί γελάτε? Γιατί με διασκεδάζετε πολύ με τα τυχαία σας. Έχετε τόση ανάγκη να καθησυχάσετε τον εαυτό σας? Τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Ίσως έχουμε ξανασυναντηθεί καμιά φορά. Ποτέ. Θα σας θυμόμουν. Μήπως κοινές γνωριμίες? Ξέρετε τους Ντιμπουάς ή μου? Θα μου ήταν πολύ περίεργο. Δέχονται πολύ κόσμο. Τι δουλειά κάνουν? Καμιά. Έχουν ένα πύργο στην Κορέα και... Εγώ ήμουν υπάλληλος στο ταχυδρομείο. Α, στα αλήθεια. Και εσείς, κύριε Γκαρσέ? Δεν έφυγα ποτέ από το Ρίο. Τότε έχετε δίκιο. Μας έβαλαν εντελώς τυχαία. Τυχαία? Και αυτά τα έπιπλα είναι και αυτά τυχαία? Τυχαία είναι πράσινος ο δεξιός καναπές και βυσσινή ο αριστερός? Τυχαία, έτσι? Για δοκιμάστε λοιπόν να τους αλλάξετε θέση και τότε θα τα πούμε. Και το μπρούτσινο άγαλμα τυχαίο κι αυτό. Και αυτή η ζέστη. Σας λέω πως όλα ήταν κανονισμένα ως την τελευταία λεπτομέρεια με φροντίδα. Αυτό το δωμάτιο μας περίμενε. Μα πώς είναι δυνατόν? Όλα εδώ μέσα είναι τόσο άσχημα, σκληρά, γεμάτα γωνίες. Συχαινόμουν πάντα τις γωνίες. Φαντάζεστε πως εγώ ζούσα σε ένα σαλόνι δεύτερης αυτοκρατορίας? Ώστε όλα ήταν οργανωμένα. Όλα φτιαχτήκανε για μας. Και δεν είναι τυχαίο πως εσείς βρίσκεστε απέναντί μου? Τι περιμένουν λοιπόν? Δεν ξέρω. Μου είναι ανυπόφορο όταν περιμένουν οι άλλοι κάτι από μένα. Με βάζει σε πειρασμό να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Κάντε το λοιπόν, κάντε το. Δεν ξέρετε καν τι θέλουν. Είναι ανυπόφορο. Πρόκειται άραγε να μου συμβεί τίποτα? Από εσάς τους δυο? Από εσάς τους δυο. Υπήρχαν φυσιογνωμίες που τις καταλάβαινα με την πρώτη. Οι δικές σας δεν μου λένε τίποτα. Μπρος λοιπόν, γιατί βρεθήκαμε μαζί? Είπατε ήδη αρκετά, συνεχίστε ως το τέλος. Μα δεν έχω ιδέα. Πρέπει να το μάθουμε. Αν τουλάχιστον ο καθένας μας είχε το κουράγιο να πει. Τι? Εστέλλα. Ορίστε. Τι έχετε κάνει? Γιατί σας έστειλαν εδώ? Δεν ξέρω τίποτα. Αναρωτιέμαι μάλιστα μήπως πρόκειται για κανένα λάθος. Μη χαμογελάτε.
Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι απουσιάζουν κάθε μέρα, έρχονται εδώ κατά χιλιάδες και αντιμετωπίζουν κατώτερους υπαλλήλους χωρίς αρκετές πληροφορίες. Πώς θέλετε να μην γίνονται λάθη? Μα μη χαμογελάτε λοιπόν. Και εσείς, κύριε Γκαρσέν, πέστε τίποτα. Αν έχουν στην περίπτωσή μου γελαστεί, μπορεί το ίδιο να έχει γίνει και για εσάς. Μήπως είναι καλύτερα να νομίζουμε πως βρισκόμαστε εδώ από κάποιο λάθος? Αυτό έχετε να μας πείτε. Τι άλλο θέλετε να μάθετε? Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ήμουνα ορφανή και φτωχιά και έπρεπε να φροντίσω το μικρότερο αδερφό μου. Ένας ηλικιωμένος φίλος του πατέρα μου με ζήτησε. Ήτανε πλούσιος και καλός. Δέχτηκα. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου? Ο αδερφός μου ήταν άρρωστος και είχε απόλυτη ανάγκη από θεραπεία και φροντίδα. Έζησα 6 χρόνια με τον άντρα μου χωρίς ούτε ένα σύννεφο να σκιάσει την ευτυχία μας. Εδώ και 2 χρόνια συνάντησα αυτόν που έπρεπε να είχα αγαπήσει. Αναγνωριστήκαμε με την πρώτη ματιά. Ήθελε να φύγω μαζί του, μα εγώ αρνήθηκα. Έπειτα αρρώστησα από πνευμονία. Αυτό είναι όλο. Ίσως θα μπορούσε κανείς να με κατηγορήσει, σύμφωνα με ορισμένες αρχές, πως θυσίασα τα νιάτα μου για ένα γέρο. Νομίζετε πως αυτό είναι έγκλημα? Οπωσδήποτε όχι. Και εσείς βρίσκετε πως είναι έγκλημα να ζει κανείς σύμφωνα με τις αρχές του? Ποιος θα μπορούσε ποτέ να σας κατηγορήσει γι' αυτό? Ήμουν διευθυντής σε μια φιλιρινική εφημερίδα. Ξεσπάει ο πόλεμος. Τι να κάνω? Όλοι είχαν καρφώσει τα μάτια τους σε μένα. Θα τολμήσει, λέγανε. Λοιπόν, τόλμησα. Σταύρωσα τα χέρια και με τουφέκισαν. Πού είναι το έγκλημα? Πού είναι? Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα. Είστε ένας ήρωας. Και η γυναίκα σας, Γκαρσέν? Λοιπόν, τι? Την τράβηξα από το πεζοδρόμιο. Τα βλέπετε. Τα βλέπω. Για ποιον παίζετε κωμωδία? Είμαστε μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Μεταξύ δολοφόνων. Είμαστε στην κόλαση, μικρούλα μου, και δεν γίνεται ποτέ λάθος. Δεν καταδικάζουν ποτέ τους ανθρώπους για το τίποτα. Πάψτε. Στην κόλαση. Καταδικασμένοι, κολλασμένοι. Πάψτε επιτέλους. Στην κόλαση. Σας απαγορεύω να μεταχειρίζεστε χοντροκομμένες λέξεις. Κολλασμένη, μικρή Αγία. Κολλασμένος ο ήρωας ο ανεπίληπτος. Όλοι μας κάποια στιγμή κάναμε το κέφι μας, δεν είναι έτσι? Υπάρχουν άνθρωποι που υπέφεραν εξαιτίας μας. Που πέθαναν και αυτό μας διασκέδαζε. Τώρα πρέπει να πληρώσουμε. Θα πάψτε, ναι ή όχι? Μια στιγμή. Κατάλαβα. Ξέρω γιατί μας έβαλαν μαζί. Προσέξτε τι πρόκειται να πείτε. Θα δείτε πόσο είναι κουτό. Κουτό σαν τα λάχανα. Δεν υπάρχουν σωματικά βασανιστήρια, δεν είναι έτσι? Κι όμως είμαστε στην κόλαση. Και δεν πρόκειται να έρθει κανένας. Κανένας! Θα μείνουμε μόνοι και τρεις μαζί ως την αιωνιότητα. Έτσι δεν είναι? Κάποιος όμως λείπει από εδώ μέσα. Ο Δήμιος. Το ξέρω. Λοιπόν, έκαναν οικονομία στο προσωπικό, αυτό είναι όλο. Οι πελάτες θα εξυπηρετούνται μόνοι τους, όπως τα αυτόματα εστιατόρια. Τι θέλετε να πείτε? Ο Δήμιος είναι καθένας από εμάς για τους άλλους δυο. Δεν πρόκειται να γίνω ο Δήμιός σας. Δεν θέλω το κακό σας και δεν ασχολούμαι μαζί σας. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε. Ο καθένας θα μείνει στη γωνιά του. Να κρατήσουμε τα προσχήματα. Εσείς εκεί, εγώ εδώ. Και σιωπή. Ούτε λέξη. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι έτσι? Ο καθένας μας έχει αρκετή δουλειά να κάνει με τον εαυτό του. Πιστεύω πως θα μπορούσα να μείνω 10.000 χρόνια χωρίς να μιλήσω. Πρέπει να σωπάσω. Ναι. Και έτσι θα σωθούμε. Τσιμουδιά. Στραφείτε μέσα σας και μη σηκώστε το κεφάλι. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Λοιπόν, γεια σας. Κύριε, μήπως έχετε κανένα καθρέφτη? Έναν καθρέφτη, καθρεφτάκι της τσέπης, ό,τι να είναι. Αφού με αφήνετε εντελώς μόνη, δώστε μου τουλάχιστον έναν καθρέφτη. Έχω ένα καθρέφτη στην τσάντα μου. Μια στιγμή. Δεν υπάρχει. Πέντε θα μου τον πήραν στη γραμματεία. Πολύ δυσάρεστο. Τι έχετε? Αισθάνομαι πολύ παράξενα. Δεν έχετε κι εσείς την ίδια εντύπωση? Όταν δεν βλέπω τον εαυτό μου, όσο και αν αγγίζω το κορμί μου με τα χέρια, αναρωτιέμαι αν στα αλήθεια υπάρχω. Είστε τυχεροί. Εγώ πάντα νιώθω τον εαυτό μου εσωτερικά. Α, ναι, εσωτερικά. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά που περνάνε στο κεφάλι είναι τόσο ακαθόριστα που με αποκοιμίζουν. Έχω 6 μεγάλους καθρέφτες στην κρεβατοκάμαρά μου. Τους βλέπω μπροστά μου. Αλλά εκείνοι δεν με βλέπουν. Καθρεφτίζουν την πολυθρόνα μου, το χαλί, το τηλέφωνο, το παράθυρο. Πόσο άδειος είναι ένας καθρέφτης όταν δεν είμαι εγώ μέσα. Όταν μιλούσα, πάντα καθόμουν σε τέτοια θέση ώστε ένας από αυτούς να με καθρεφτίζει.
Κουβέντιαζα και έβλεπα τον εαυτό μου να κουβεντιάζει. Τον έβλεπα όπως με έβλεπαν οι άλλοι και αυτό με κρατούσε ξύπνια. Το κοκκινάδι μου! Είμαι σίγουρη πως το έβαλα στραβά. Επιτέλους, δεν μπορώ να μείνω δίχως καθρέφτη στον αιώνα τον άπαντα. Θέλετε να σας κάνω εγώ τον καθρέφτη? Ελάτε. Σας προσκαλώ στο διαμέρισμά μου. Καθίστε στον καναπέ. Μα... ας τον αυτόν. Μα μήπως κάνουμε κακό η μία στην άλλη, εσείς το είπατε. Μοιάζω σαν να θέλω το κακό σας. Δεν ξέρει κανένας. Εσύ θα μου κάνεις κακό. Αλλά τι σημασία έχει? Μια που πρόκειται να υποφέρω, ας είναι από σένα. Έλα, κάτσε κοντά μου. Ακόμα. Κοίταξέ με στα μάτια. Βλέπεις το πρόσωπό σου? Φαίνομαι πολύ μικρή, δεν μπορώ να διακρίνω καλά. Σε βλέπω όμως εγώ ολόκληρη. Ρώτησέ με. Είμαι ο πιστότερος καθρέφτης. Κύριε, κύριε, δεν σας ενοχλούμε με τη φλιαρία μας? Τον αυτόν. Δεν λογαριάζεται, είμαστε μόνες. Έλα, ρώτησέ με. Έχω βάψει καλά τα χείλια μου. Για να δω. Όχι τόσο καλά. Το έλεγα εγώ. Ευτυχώς που δεν με είδε κανένας. Θα προσπαθήσω πάλι. Ναι. Όχι, δεν στάσου. Ακολούθησε το σχήμα των χιλιών. Έλα, στάσου να σε οδηγήσω εγώ. Εκεί. Εντάξει. Είναι όπως τα είχα βάψει όταν ήρθα. Καλύτερα. Πιο παχιά. Πιο σκληρά. Ο κολλασμένος σου στόμα. Και το λέτε αυτό καλό? Είναι τρομερό να μην μπορώ να κρίνω μόνη μου. Μου ορκίζεστε πως είναι καλό. Δεν θέλεις να μου μιλάς στον ενικό? Μου ορκίζεσαι πως είναι καλό. Είσαι όμορφη. Ναι, μα τι γούστο έχετε? Έχετε το δικό μου γούστο. Τι φοβερό που είναι. Το δικό σου γούστο έχω αφού μ' αρέσεις. Κοίταξέ με καλά. Χαμογέλασέ μου. Κι εγώ δεν είμαι άσχημη. Δεν αξίζω πιο πολύ από έναν καθρέφτη. Δεν ξέρω. Με φοβίζετε. Η εικόνα μου στους καθρέφτες ήταν ήμερη. Τη γνώριζα πολύ καλά. Θα χαμογελάσω και το χαμόγελό μου θα φτάσει στο βάθος των ματιών σας. Και ο Θεός ξέρει τι θα απογίνει. Και τι σε μοδίζει να με ημερέψεις και εμένα? Στα αλήθεια, δεν θέλεις να μου μιλάς στον ενικό? Μου είναι δυσάρεστος ο ενικός με τις γυναίκες. Και ειδικότερα με μια υπάλληλο του ταχυδρομείου, έτσι? Τι έχει στο μαγουλό σου? Μια κοκκινίλα. Κοκκινίλα? Πού, τι φρίκησε? Εκεί. Είμαι ο καθρέφτης των κοτσιφιών, μικρό μου κοτσίφι. Σε έπιασα. Δεν υπάρχει κοκκινίλα. Τίποτα απολύτως. Αν ο καθρέφτης άρχισε να λέει ψέματα ή αν έκλεινα τα μάτια, αν αρνιόμουν να σε κοιτάξω, τι θα γινόταν η ομορφιά σου? Μη φοβάσαι. Πρέπει να σε κοιτάζω. Τα μάτια μου θα μείνουν ορθάνυχτα και θα είμαι ευγενικιά. Πολύ ευγενικιά. Αλλά θα μου μιλάς στον ενικό? Σ' αρέσω. Πολύ. Θα μ' άρεσε όμως να με κοιτάζει κι αυτός. Επειδή είναι άντρας. Ωραία. Κερδίσατε, Γκαρσέν. Μα κοιτάξτε την λοιπόν. Φτάνει πια αυτή η κωμωδία. Δεν χάσατε ούτε λέξη από ό,τι είπαμε. Ακριβώς όπως το λέτε, ούτε λέξη. Του κάκου βούλωνα τα αυτιά μου. Σας άκουγα μέσα στο κεφάλι μου. Θα με αφήσετε ήσυχο τώρα? Δεν έχω καμιά δουλειά μαζί σας. Και με τη μικρή? Ούτε με αυτή έχετε δουλειά. Είδα το παιχνίδι σας. Πήρατε το σπουδαίο ύφος σας για να σας προξενήσετε το ενδιαφέρον. Σας είπα να με αφήσετε ήσυχο. Κάποιος μιλάει για μένα στην εφημερίδα και θέλω να ακούσω τι λέει. Στα παλιά μου τα παπούτσια η μικρή, αν αυτό μπορεί να σας καθησυχάσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να φερθώ έτσι χοντρά. Χωριάτη. Ωραία. Σας είχα οικετεύσει να μην μιλάτε. Αυτή άρχισε. Ήρθε να μου προσφέρει τον καθρέφτη της. Εγώ δεν τη ζήτησα τίποτα. Τίποτα. Μόνο που τριβώσουν επάνω του και φαγωνώσουν να σε κοιτάξει. Και έπειτα. Είσαστε τρελές. Δεν βλέπετε λοιπόν που πάμε. Παπάψτε επιτέλους. Θα ξανακαθίσουμε ήσυχα στη θέση μας, θα κλείσουμε τα μάτια και ο καθένας μας θα προσπαθήσει να ξεχάσει την παρουσία του άλλου. Να ξεχάσουμε? Παιδιαρίσματα. Σας νιώθω μέχρι το μεδούλι μου. Η σιωπή σας μου ξεφωνίζει μες στα αυτιά. Μπορείτε να καρφώσετε το στόμα, να κόψετε τη γλώσσα. Αυτό δεν σας εμποδίζει μήπως να υπάρχετε? Θα σταματήσει τη σκέψη σας. Την ακούω κιόλας να κάνει τικ-τακ σαν ξυπνητήρι. Και ξέρω πως κι εσείς ακούτε τη δικιά μου. Του κάκου κουρνιάζεστε στον καναπέ σας. Είσαστε παντού. Οι ήχοι φτάνουν σε μένα λερωμένοι γιατί περνάνε πρώτα από εσάς. Μου κλέψατε ακόμα και το πρόσωπό μου. Εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω. Κι αυτή, μου την κλέψατε κι αυτή. Αν είμαστε μόνες, φαντάζεστε πως θα μου φερνόταν όπως μου φέρθηκε? Όχι, όχι. Βγάλτε τα χέρια από το πρόσωπό σας. Δεν πρόκειται να σας αφήσω. Θα ήταν πολύ βολικό. Εντάξει, έπρεπε να το φανταστώ πως θα φτάναμε ως εκεί. Μας την έφεραν σαν μικρά παιδιά.
Αν έμενα με άντρες, αυτοί τουλάχιστον ξέρουν να σωπαίνουν. Αλλά δεν πρέπει να ζητάω πολλά. Λοιπόν, μικρούλα μου, σου αρέσω. Φαίνεται πως με γλυκοκοίταζες. Μη με αγγίζετε. Δεν βαριέσαι, με την ησυχία μας. Μ' αρέσουν πολύ οι γυναίκες, το ξέρεις. Και εκείνες με αγαπούσανε πολύ. Ησύχασα λοιπόν, τίποτα δεν έχουμε πια να χάσουμε. Ευγένειες, για ποιο λόγο. Προσχήματα, για ποιο λόγο. Είμαστε μεταξύ μας. Σε λίγο θα είμαστε γυμνοί σαν τα σκουλίκια. Σαν τα σκουλίκια. Α, σας είχα προειδοποιήσει. Δεν σας ζήτησα τίποτα. Τίποτα άλλο από λίγη γαλήνη και λίγη σιωπή. Είχα βάλει τα δάχτυλα με στα αυτιά μου. Μίλουσε ο Γκομέζ όρθιος ανάμεσα σε τραπέζια και όλοι οι συνάδελφοι στην εφημερίδα ακούγανε. Όλοι με τα πουκάμισα. Ήθελα να καταλάβω τι λέγανε, μα ήταν δύσκολο. Τα γεγονότα πάνω στη γη περνάνε πολύ γρήγορα. Δεν μπορούσατε να σοπάσετε. Τώρα πάει πια. Δεν μιλάει. Αυτό που σκεφτόταν για μένα ξαναγυρίζει πάλι στο κεφάλι του. Λοιπόν, θα πρέπει να φτάσουμε έως την άκρη. Θέλω να ξέρω με ποιους έχω να κάνω. Το ξέρετε. Τώρα το ξέρετε. Όσο δεν ομολογεί καθένας από εμάς για ποιο λόγο τον έχουν καταδικάσει, δεν θα ξέρουμε τίποτα. Εσύ, Ξανθούλα, άρχισε. Γιατί? Πες μας γιατί. Η ειλικρίνειά σου μπορεί να αποτρέψει καταστροφές. Όταν θα ξεσκεπάσουμε τα τέρατά μας. Λοιπόν, γιατί? Σας είπα πως δεν έχω ιδέα. Δεν θέλησαν να μου πούν. Το ξέρω, ούτε σε μένα θέλησαν να μου πούν. Μα εγώ τον ξέρω τον εαυτό μου. Φοβάσαι να μιλήσεις πρώτη, εντάξει. Θα αρχίσω εγώ. Δεν είμαι και τόσο παστρικός. Καλά τώρα. Όλοι το ξέρουν πως είσαστε λιποτάκτης. Άστο αυτό. Να μην ξαναμιλήσετε γι' αυτό. Εδώ βρίσκομαι γιατί βασάνισα τη γυναίκα μου. Αυτό είναι όλο. 5 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά υποφέρει ακόμα. Να την. Μόλις μιλήσω για αυτήν τη βλέπω. Ενώ με ενδιαφέρει ο Γκομέζ, αυτή πάντα βλέπω. 5 ολόκληρα χρόνια. Να το. Της δώσανε πίσω τα ρούχα μου. Κάθεται κοντά στο παράθυρο και πήρε το σακάκι μου στα γόνατά της. Το σακάκι με τις 12 τρύπες. Το αίμα λες και σκούριασε. Οι τρύπες έχουν κοκκινήσει στις άκρες. Χα! Αυτό είναι ένα κομμάτι για μουσείο. Ένα ιστορικό σακάκι. Γι' αυτό το φορούσα εγώ. Θα κλάψεις! Θα καταφέρεις να κλάψεις! Γύριζα τύφλα στο μεθύσι και βρωμούσα κρασί και μυρουδιές. Με περίμενε όλη η νύχτα. Ούτε ένα παράπονο φυσικά. Μόνο τα μάτια της, τα μεγάλα της μάτια. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Θα πληρώσω, μα δεν μετανιώνω για τίποτα. Έξω χιονίζει. Θα κλάψεις επιτέλους! Είναι μια γυναίκα γεννημένη για το ρόλο του μάρτυρα. Γιατί την κάνατε να υποφέρει? Γιατί ήταν εύκολο. Έφτανε να της πω μια λέξη για να αλλάξει αμέσως 10 χρώματα. Ήταν πολύ ευαίσθητη. Ούτε ένα παράπονο. Είμαι πολύ στριμμένος. Περίμενα πάντα. Τίποτα όμως. Ούτε ένα δάκρυ, ούτε ένα παράπονο. Την είχα τραβήξει από το βούρκο, καταλαβαίνετε? Ακουμπάει το χέρι της στο σακάκι, χωρίς να το κοιτάζει. Τα δάχτυλά της ψάχνουν τις τρύπες στα τυφλά. Τι περιμένεις, τι ελπίζεις? Σου λέω πως δεν μετανιώνω για τίποτα. Με λίγα λόγια, με θαύμαζε πολύ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όχι. Εμένα δεν με θαύμαζε κανείς. Τόσο το καλύτερο για σας. Όλα αυτά θα σας φαίνονται πολύ θολά, ε. Λοιπόν, θέλετε κάτι το συγκεκριμένο? Είχα κουβαλήσει σπίτι μια μυγάδα. Τι νύχτες. Η γυναίκα μου κοιμότανε στο πρώτο πάτωμα και ασφαλώς θα μας άκουγε. Και καθώς ξυπνούσαμε πάντα αργά, μας έφερνε τον καφέ στο κρεβάτι. Κάθαρμα. Είπατε κάθαρμα. Τι λόγος. Άλλωστε γιατί θα βρισκόμουν εδώ? Και εσείς? Εγώ ήμουν από τις γυναίκες που εκεί πάνω συνηθίζουν να τις λένε κολλασμένες. Από καιρό κολλασμένοι, όπως βλέπετε. Γι' αυτό και δεν μου κάνει και πολύ εντύπωση. Αυτό είναι όλο? Όχι. Είναι και αυτή η ιστορία με τη Φλωράνς. Αλλά αυτή ήταν μια ιστορία θανάτου. Τρεις νεκροί. Πρώτα εκείνος, έπειτα εκείνη. Και ύστερα εγώ. Δεν έμεινε κανένας πια εκεί πάνω. Είμαι ήσυχη. Μονάχα το δωμάτιο. Το βλέπω που και που. Άδειο με κλειστά τα παντζούρια. Έβγαλαν τις φραγίδες. Ενοικιάζεται. Το ενοικιάζουν. Βλέπω ένα ενοικιαστήριο στην πόρτα. Τι γελίο. Τρεις. Είπατε τρεις? Τρεις. Ένας άντρας και δύο γυναίκες? Ναι. Για φαντάσου. Αυτοκτόνησε? Αυτός? Δεν ήταν ικανός. Ωστόσο δεν του λείπαν τα βάσανα. Όχι. Τον πάτησε ένα τραμ. Πολύ αστείο. Έμενα μαζί τους. Ήταν ξαδερφός μου. Η Φλωράνς ήταν ξανθιά? Ξανθιά? Κοιτάξτε, μπορεί να μην μετανιώνω για τίποτα, αλλά δεν θα μ' άρεσε διόλου να κουβεντιάσω μαζί σας αυτή την ιστορία. Μπρος, συνεχίστε. Τον συγχαθήκατε. Λίγο.
Μια λέξη από εδώ και κάτι από εκεί. Παραδείγματος χάρη έκανε θόρυβο όταν έπινε. Φυσούσε με τη μύτη στο ποτήρι. Ψιλοπράγματα. Ήταν ένας φουκαράς. Γιατί χαμογελάτε? Γιατί εγώ δεν είμαι φουκαράς. Αυτό φαίνεται. Γλίστρησα μέσα της και την έκανα να το βλέπει με τα μάτια μου. Στο τέλος μου μείνε στην αγκαλιά μου. Νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στην άλλη άκρη της πόλης. Λοιπόν. Λοιπόν βρέθηκε αυτό το τραμ. Κάθε μέρα της έλεγα. Λοιπόν, μικρούλα μου, τον σκοτώσαμε. Είμαι κακιά. Κι εγώ. Όχι, εσείς δεν είστε κακός. Είναι άλλο πράγμα. Τι? Αργότερα θα σας το πω. Εγώ είμαι κακιά. Δηλαδή, έχω ανάγκη από τον πόνο των άλλων για να υπάρχω. Μια λαμπάδα μέσα στις καρδιές. Όταν μένω μόνη, σβήνω. 6 ολόκληρους μήνες έκυγα στην καρδιά της. Τα κάψα όλα. Και μια νύχτα σηκώθηκε, άνοιξε τον γκάζι χωρίς να πάρω είδηση και έπειτα ξαπλώθηκε πάλι δίπλα μου. Αυτό είναι όλο. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Πάντως δεν είναι καθαρή δουλειά. Λοιπόν, όχι. Δεν είναι καθαρή δουλειά. Και έπειτα... Έχετε δίκιο. Η σειρά σου τώρα, Εστέλα. Τι έκανες? Σας λέω πως δεν ξέρω τίποτα. Του κάκου με ρωτάτε. Καλά. Λοιπόν, θα σε βοηθήσουμε. Αυτός ο τύπος με το τσακισμένο πρόσωπο ποιος είναι? Ποιος τύπος? Τον ξέρεις καλά. Εκείνο που φοβήθηκες πως θα δεις όταν έμπαινες. Είναι κάποιος φίλος. Γιατί τον φοβάσαι? Δεν έχετε δικαίωμα να με ρωτάτε. Σκοτώθηκε εξαιτίας σου? Τι λέτε, είσαστε τρελοί. Τότε γιατί τον φοβήθηκες? Χτυπήθηκε με πιστόλι στο πρόσωπο, ε? Αυτό του τσάκισε το κεφάλι. Πάψτε. Εξαιτίας σου. Μια πιστολιά εξαιτίας σου. Αφήστε μη ήσυχη, σας φοβάμαι. Θέλω να φύγω. Φύγε λοιπόν. Κι εγώ δεν ζητάω τίποτα καλύτερο. Μόνο που η πόρτα είναι κλειδωμένη απ' έξω. Άτιμη! Ακριβώς, άτιμη. Και έπειτα, λοιπόν, αυτός ο τύπος σκοτώθηκε εξαιτίας σου. Ήταν εραστής σου? Μα φυσικά ήταν εραστής της. Και την ήθελε μονάχα για τον εαυτό του, έτσι δεν είναι? Χόρευε ταγκό σαν επαγγελματίας, μα θα ήταν φτωχός. Σε ρωτάμε αν ήταν φτωχός? Ναι, ήταν φτωχός. Και εσύ φυσικά φρόνιζες για την καλή σου φήμη. Και μια μέρα ήρθε, σε ικέτευσε και εσύ του γέλασες κατά μου. Τον κορόιδευες, γι' αυτό σκοτώθηκε. Με αυτά τα μάτια κοίταζε στη Φλωράνς. Ναι. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ήθελε ένα παιδί. Ευχαριστηθήκατε τώρα. Και εσύ δεν ήθελες? Όχι. Ωστόσο το παιδί ήρθε παρόλα αυτά. Έφυγα για 6 μήνες στην Ελβετία. Κανένας δεν έμαθε τίποτα. Ήτανε κορίτσι. Ο Ροζέ ήταν δίπλα μου όταν γεννήθηκε. Του άρεσε πολύ να έχει μια κόρη. Εμένα καθόλου. Έπειτα. Ήταν ένα μπαλκόνι πάνω από τη λίμνη. Πήρα μια μεγάλη πέτρα. Αυτός μου φώναζε: «Μη, Εστέλα, σε παρακαλώ, σε ικετεύω». Τον συχαινόμουν. Τα είδε όλα. Έσκυψε από τον μπαλκόνι και είδε τους κύκλους πάνω στο νερό. Έπειτα. Αυτό είναι όλο. Ξαναγύρισε στο Παρίσι. Εκείνος έκανε ό,τι του άρεσε. Τίναξε τα μυαλά του. Λοιπόν, ναι. Δεν άξιζε όμως τον κόπο. Ο άντρας μου δεν είχε υποψιαστεί τίποτα. Αν ξέρατε πόσο σας μισώ. Μικρούλα μου. Η ανάκριση τέλειωσε, κύριε Γκερσέν. Δεν υπάρχει λόγος να έχετε αυτό το ύφος του Δήμιου. Του Δήμιου? Θα δίνα κι εγώ δεν ξέρω τι για να μπορούσα να δω τον εαυτό μου σε έναν καθρέφτη. Τι ζέστη. Λοιπόν, Γκερσέν, είμαστε τώρα γυμνοί σαν τα σκουλίκια. Βλέπετε τώρα καθαρότερα? Δεν ξέρω, ίσως λίγο. Μήπως αν προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον? Δεν έχω ανάγκη βοήθειας. Ινές, έχουμε μπερδευτεί μέσα στο δίχτυ. Αν κάνετε την παραμικρότερη κίνηση, ακόμα κι αν σηκώσετε το χέρι σας για να κάνετε αέρα, εγώ και η Εστέλα νιώθουμε τη δόνηση. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Πρέπει ή να χαθούμε μαζί ή να τα καταφέρουμε μαζί. Διαλέξτε. Το νίκιασαν. Τα παράθυρα είναι ορθάνυχτα. Ένας άντρας κάθεται στο κρεβάτι μου. Το νίκιασαν. Περάστε, μην ενοχλείστε. Είναι μια γυναίκα. Πηγαίνει κοντά του και βάζει τα χέρια της στους ώμους του. Τι περιμένουν για να ανάψουν το φως? Δεν βλέπει κανείς τίποτα. Μήπως πρόκειται να αγκαλιαστούν? Αυτό το δωμάτιο είναι δικό μου. Γιατί δεν ανάβουν το φως? Δεν μπορώ να τους δω πια. Τι κρυφό μιλάνε?
Δεν φαντάζομαι να τη χαϊδέψει πάνω στο κρεβάτι μου. Του λέει πως είναι μεσημέρι και πως έχει λιακάδα. Τότε θα πει πως τραβώθηκα. Τέλειωσε. Τίποτα πια. Ούτε βλέπω ούτε ακούω. Φαίνεται πως ξόφλησα με τη γη. Δεν υπάρχει πια άλλοθη. Αισθάνομαι άδεια. Τώρα είμαι εντελώς πεθαμένη. Ολόκληρη εδώ μέσα. Τι λέγατε? Μου φαίνεται πως λέγατε να με βοηθήσετε. Ναι. Σε τι? Να διαλύσετε τις πλεκτάνες τους. Και εγώ τι πρέπει να κάνω σε αντάλλαγμα? Θα βοηθήσετε εμένα. Λίγα πράγματα μας χρειάζονται, Ινές. Λίγη καλή θέληση μονάχα. Καλή θέληση? Από πού να την πάρω? Είμαι σάπια. Κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, αν δοκιμάζαμε. Έχω στεγνώσει. Δεν μπορώ ούτε να δεχτώ ούτε να δώσω. Πώς θέλετε να σας βοηθήσω? Ένα ξερό κλαρί έτοιμο να καεί. Η Φλωράνς ήταν ξανθιά. Ξέρετε πως τούτη η μικρή θα είναι ο δήμιός σας? Ίσως πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμουν. Ώστε με αυτή θα σας έχουν στο χέρι. Εγώ από μέρους μου δεν θα της δώσω καμιά σημασία. Αν και από μέρους σας. Τι? Είναι μια παγίδα. Σας παραμονεύουν για να δουν αν θα την πάθετε. Το ξέρω. Και εσείς είσαστε μια παγίδα. Έχετε την εντύπωση πως δεν προέβλεψαν τα λόγια σας και δεν έχουν αισθήσει δόκανα που δεν βλέπουμε? Όλα είναι παγίδα. Μα τι με νοιάζει? Κι εγώ είμαι μια παγίδα. Μια παγίδα για αυτήν. Και μου φαίνεται πως εγώ θα την τυλίξω. Δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα. Τρέχουμε ο ένας πίσω από τον άλλο σαν ταξίδινα αλογάκια. Δίχως ποτέ να συναντηθούμε. Μπορείτε να πιστεύετε πως τα έχουν τακτοποιήσει όλα. Παραδοθείτε, Ινές. Ανοίξτε τα χέρια και εγκαταληφθείτε. Αλλιώς θα γίνεται η δυστυχία και των τριών μας. Μοιάζω από αυτούς που εγκαταλείπονται? Ξέρω τι με περιμένει. Τα καώ. Καίγομαι και ξέρω πως δεν υπάρχει τέλος. Τα ξέρω όλα. Πιστεύετε πως θα υποχωρήσω? Θα την κερδίσω και θα την κάνω να σας δει ανάμεσα από τα δικά μου τα μάτια. Όπως η Φλωράνς έβλεπε τον άλλον. Τι μου λέτε για τη δυστυχία σας? Σας λέω πως τα ξέρω όλα και δεν μπορώ να λυπηθώ ούτε τον εαυτό μου. Μια παγίδα! Μια παγίδα! Φυσικά πιάστηκα στην παγίδα. Και έπειτα τόσο το καλύτερο αφού θα ικανοποιηθούν. Εγώ όμως μπορώ να σας λυπηθώ. Κοιτάξτε με. Είμαστε γυμνοί. Γυμνοί μέχρι το κόκαλο και σας ξέρω μέχρι τα κατάβαθα της καρδιάς σας. Αυτός είναι ένας δεσμός. Πιστεύετε πως μπορώ να σας κάνω κακό? Δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν παραπονιέμαι. Κι εγώ είμαι το ίδιο στεγνός. Αλλά εσάς μπορώ να σας λυπηθώ. Μη μαγγίζετε! Χαίρομαι να μαγγίζουν. Και φυλάξτε τον νύκτο σας. Εμπρός, Γκαρσέν. Υπάρχουν και για εσάς παγίδες σε αυτό το δωμάτιο. Για εσάς! Ετοιμασμένες για εσάς! Θα κάνετε καλύτερα να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Αν τουλάχιστον μας αφήνατε εντελώς ήσυχες, τη μικρή και εμένα, τότε ίσως θα μπορούσα να μην σας βλάψω. Πάει καλά. Γκαρσέν, βοήθεια! Τι με θέλετε? Εμένα μπορείτε να με βοηθήσετε. Αποταθείτε σε αυτήν. Σας παρακαλώ, Γκαρσέν. Μου το υποσχεθήκατε, Γκαρσέν. Μου το υποσχεθήκατε. Γρήγορα, γρήγορα. Δεν θέλω να μείνω μόνη. Η Όλγα τον πήρε να χορέψουν. Ποιον? Τον Πιέρ. Χορεύουν μαζί. Ποιος είναι ο Πιέρ? Ένας μικρός χαζός. Με έλεγε η πηγή της ζωής του. Μ' αγαπούσε. Τον πήρε να χορέψουν. Τον αγαπάς? Μα όχι, φυσικά. Οπωσδήποτε δεν τον αγαπούσε. Είναι 18 χρονών και εγώ δεν είμαι καμιά δράκαινα. Τότε άστους, τι σε νοιάζει πια? Ήταν δικός μου. Ναι, ήταν. Προσπάθησε λοιπόν να τον πάρεις. Προσπάθησε να τον αγγίξεις. Η Όλγα μπορεί να τον αγγίξει. Δεν είναι έτσι? Έτσι δεν είναι? Μπορεί να του κρατήσει το χέρι, να του χαϊδέψει τα γόνατα. Τους βλέπω. Ζουλάει απάνω του το τεράστιο στήθος της και του ανασένει μέσα στο πρόσωπο. Φουκαρατζίκο, φτωχέ φουκαρατζίκο. Τι περιμένεις λοιπόν για να τις γελάσεις κατάμουτρα, ε? Α, θα με έφτανε μια ματιά. Ποτέ της δεν θα τολμούσε. Μήπως τα αλήθεια δεν είμαι πια τίποτα? Τίποτα πια. Και δεν υπάρχει τίποτα δικό σου στη γη. Ό,τι σου ανήκει είναι εδώ μέσα. Θέλεις το χαρτοκοπτήρα? Το μπρούτζινο άγαλμα? Ο γαλάζιος καναπές είναι δικό σου. Κι εγώ, μικρούλα μου, είμαι δικιά σου για πάντα. Α, δικιά μου! Λοιπόν, ποιος από τους δυο σας θα τολμούσε να με πει πηγή της ζωής του? Δεν μπορεί να σας γελάσει εσάς κανένας. Ξέρετε πως είμαι μια βρώμα. Να με σκέπτεσαι, Πιέρ. Μόναχα εμένα να σκέφτεσαι και να με υπερασπίζεσαι. Όσο θα σκέφτεσαι την πηγή της ζωής σου, την αγαπημένη πηγή της ζωής σου, εγώ θα είμαι εδώ μόνο η μισή. Δεν θα είμαι παρά η μισή ενοχή. Είμαι η κρουσταλένια πηγή σου εκεί πάνω, κοντά σου. Η Όλγα έχει κοκκινήσει σαν ντομάτα.
Μα δεν είναι δυνατόν. Χιλιάδες φορές είχαμε γελάσει βάρος της ο Πιέρ κι εγώ. Τι είναι αυτό το κομμάτι? Κάποτε μ' άρεσε πολύ. Χορέψτε λοιπόν, χορέψτε. Γκαρσέν, θα σκάζατε στα γέλια αν μπορούσατε να τη δείτε. Δεν θα μάθει ποτέ πως τη βλέπω. Σε βλέπω, σε βλέπω. Με τα ξεχταίνει στα μαλλιά σου το σαραβαλιασμένο σου πρόσωπο. Σε βλέπω που του πατάς τα πόδια. Μα είναι να πεθάνει κανείς στα γέλια. Πρόχος, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Την τραβάει, τη σπρώχνει. Είναι χυδαίο, πιο γρήγορα. Μου έλεγε, είστε τόσο λαχριά. Προς, προς. Σου λέω πως σε βλέπω. Δεν την νοιάζει. Χορεύει ανάμεσα από τα βλέμματά μου. Η αγαπημένη μας Στέλλα. Τι η αγαπημένη μας Στέλλα? Απόψε! Δεν έχεις εσύ ένα δάκρυ στην κηδεία. Του λέει, η αγαπημένη μας Στέλλα έχει το θράσος να μιλάει για μένα. Μπρος με το ρυθμό. Δεν μπορούσε ποτέ της να μιλάει και να χορεύει συγχρόνως. Μα για στάσου. Όχι, όχι. Μην του πεις. Εντάξει. Τώρα μπορείς να τον κρατήσεις. Του τα είπε όλα, Γκαρσέν. Ο Ροζέ, το ταξίδι στην Ελβετία, το παιδί. Του τα διηγήθηκε όλα. Η αγαπημένη μας Στέλλα δεν ήταν. Όχι, όχι. Στο κάτω-κάτω δεν ήμουν. Κουνάει το κεφάλι με θλιμμένο ύφος, μα δεν μπορεί να πει κανείς πως αυτό το συγκλώνησε. Κράτησέ τον τώρα. Δεν πρόκειται να σκοτιστώ για τα μακριά του τσίνουρα, ούτε για τον τροπαλό κοριτσίστικο ύφος του. Μ' έλεγε η πηγή της ζωής του, η κρουσταλένια του. Η γη μ' άφησε. Γκαρσέν, κοίταξέ με. Αγκάλιασέ με. Γκαρσέν. Αποταθείτε σε αυτή. Μη φεύγετε. Δεν είσαστε άντρας. Μα κοιτάξτε με λοιπόν. Μη γυρίζετε αλλού τα μάτια. Είναι τόσο δυσάρεστο. Τα μαλλιά μου είναι χρυσά και στο κάτω-κάτω κάποιος σκοτώθηκε για χάρη μου. Σας συγκετεύω. Σας συγκετεύω. Κάτι πρέπει να κοιτάξετε. Αν δεν θέλετε να κοιτάξετε εμένα, τότε κοιτάξτε το άγαλμα, το τραπέζι, τους καναπέδες. Ωστόσο μου φαίνεται πως εγώ είμαι πιο ευχάριστο θέαμα. Σας λέω να αποταθείτε σε αυτήν. Σε αυτήν, μα αυτή δεν λογαριάζεται, είναι γυναίκα. Δεν λογαριάζομαι. Πουλάκι μου, μικρέ μου κοριαλέ. Από αρκετό καιρό έχεις βρει καταφύγιο στην καρδιά μου. Μη φοβάσαι. Θα σε κοιτάζω αδιάκοπα χωρίς ένα ανοιγό κλίμα του ματιού. Θα ζήσεις μέσα στη ματιά μου σαν χρυσόσκονη μέσα σε μια ηλιαχτίδα. Μια ηλιαχτίδα. Αφήστε με ήσυχη. Είχατε ξαναδοκιμάσει πριν από λίγο και είδατε πως το κόλπο δεν έπιασε. Στέλλα. Πηγή της ζωής μου, κρυσταλένια μου. Κρυσταλένια σας, είναι γελίο. Ποιον προσπαθείτε να γελάσετε? Ελάτε τώρα. Όλος ο κόσμος το ξέρει πως πέταξα το παιδί από το παράθυρο. Το κρύσταλλο τσακίστηκε πάνω στη γη και εγώ δεν έδωσα δεκάρα. Δεν είμαι πια παρά ένα πετσί. Και το πετσί μου δεν είναι για σας. Έλα, θα είσαι ό,τι θέλεις. Πηγή της ζωής, βούρκος, θα ξανάβρεις τον εαυτό σου όπως τον επιθυμείς στο βάθος των ματιών μου. Πείστε με, δεν έχετε μάτια. Μα τι πρέπει να κάνω λοιπόν για να μ' αφήσετε? Να σας φτύσω κατάμουτρα. Γκαρσέν, θα μου το πληρώσετε. Λοιπόν, θέλεις άντρα? Όχι άντρα, εσένα. Ας τις κουβέντες, οποιοςδήποτε θα σου κάνει τη δουλειά σου. Βρέθηκα εγώ εδώ, είμαι εγώ. Εντάξει. Δεν έχω τίποτα που να σ' αρέσει. Δεν είμαι χαζούλης ούτε χορεύω ταγκό. Θα σε πάρω όπως είσαι. Ίσως μπορέσω να σ' αλλάξω. Αμφιβάλλω. Ωστόσο δεν θα έχω και πολύ το νου μου σε σένα. Έχω άλλες σκοτούρες στο κεφάλι μου. Τι σκοτούρες? Δεν θα σε ενδιαφέραν. Θα καθίσω στον καναπέ σου. Θα περιμένω να ασχοληθείς μαζί μου. Σκύλα! Ανάσκελα! Ανάσκελα! Και δεν είναι ούτε όμορφος. Μην την ακούτε, μην την ακούτε. Δεν έχει μάτια, δεν έχει αυτιά. Δεν λογαριάζεται. Θα σου δώσω μόνο ό,τι μπορώ. Δεν είναι πολύ. Δεν θα σε αγαπάω. Σε ξέρω αρκετά. Με ποθείς? Ναι. Αυτό με φτάνει. Τότε. Στέλλα! Γκαρσέν! Χάσατε το μυαλό σας. Μα είμαι εδώ εγώ. Το βλέπω. Λοιπόν. Μπροστά μου. Δεν θα μπορέσετε. Γιατί όχι. Πάντα γδυνόμουν μπροστά στην καμαριέρα μου. Αφήστε την. Αφήστε την. Μην την πιάνετε με τα βρώμικα ανδρικά σας χέρια. Φύγε. Δεν είμαι ο κύριος ο καθώς πρέπει και δεν θα φοβηθώ να σπάσω τα μούτρα μιας γυναίκας. Μου το υποσχεθήκατε, Γκαρσέν. Μου το υποσχεθήκατε. Σας συγκετεύω, μου το είχατε υποσχεθεί. Εσείς παραβιάσατε τη συμφωνία. Πάει καλά. Κάντε ό,τι θέλετε. Είσαστε οι πιο δυνατοί. Αλλά να θυμάστε, είμαι εδώ και σας κοιτάζω.
Δεν θα ξεκαρφώσω τα μάτια μου από πάνω σας, Γερσέν. Θα πρέπει να την αγκαλιάσετε κάτω από τα μάτια μου. Πόσο σας μισώ και τους δυο σας. Κάντε έρωτα. Κάντε έρωτα, λοιπόν. Είμαστε στην κόλαση. Θα έρθει και η σειρά μου. Δώσε μου το στόμα σου. Μα τι τρέχει, τι έπαθες? Ο Γκομέζ είναι στην εφημερίδα. Έχουν κλείσει τα παράθυρα. Ώστε είναι χειμώνας. 6 μήνες. Πέρασαν 6 μήνες που με... Δεν σε είχα προειδοποιήσει πως θα είμαι ποτέ αφηρημένος. Τουρτουρίζουν και φοράνε τα σακάκια τους. Είναι αστείο να κάνει τόσο κρύο εκεί πάνω και εγώ να ζεσταίνομαι τόσο. Αυτή τη φορά μιλάνε για μένα. Θα μιλάει πολλή ώρα. Πες μου τουλάχιστον τι λέει. Τίποτα, δεν λέει τίποτα. Είναι ένας παλιάνθρωπος, να! Ένας μεγάλος παλιάνθρωπος! Μπα, ας γυρίσουμε σε εμάς. Θα μ' αγαπάς? Ποιος ξέρει. Θα μου έχεις εμπιστοσύνη. Τι αστεία ερώτηση. Θα βρίσκεις όλη την ώρα μπροστά μου και δεν πρόκειται βέβαια να μ' απατήσεις με την Ινές. Φυσικά. Για άλλου είδους εμπιστοσύνη μιλούσα. Να τον πάλι μιλάει. Εμπρός. Εμπρός. Πες ό,τι θες. Δεν βρίσκουμε εκεί για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Εστέρα. Πρέπει να μου δώσεις την εμπιστοσύνη σου. Ό,τι σκοτούρα. Μα έχεις το στόμα μου, τα μπράτσα μου. Ολόκληρο το σώμα μου. Και όλα θα μπορούσαν να είναι τόσο απλά. Την εμπιστοσύνη μου. Μα δεν έχω εμπιστοσύνη για να δώσω εγώ. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Α, θα πρέπει να έχεις κάνει μεγάλη βρωμοδουλειά για να ζητάς έτσι την εμπιστοσύνη μου. Με του φέκισαν. Το ξέρω. Δεν ήθελες να φύγεις, λοιπόν. Δεν είχα εντελώς αρνηθεί να φύγω. Δεν ήθελα να πνίξουν τη φωνή μου. Πήρα το τρένο, με τσάκωσαν στα σύνορα. Πού ήθελες να πας? Στο Μεξικό. Λογάριαζα να ανοίξω μια αντιπολεμική εφημερίδα. Πες τίποτα, λοιπόν. Τι θέλεις να πω? Έκανες πολύ καλά αφού δεν ήθελες να πολεμήσεις. Αγάπη μου, δεν μπορώ να μαντέψω τι απάντηση πρέπει να σου δώσω. Ισαβρέ μου, πρέπει να του πεις πως το σκασε σαν λιοντάρι. Γιατί το σκασε ο πολύ αγαπημένος σου. Αυτό τον σκοτίζει. Το σκασα, έφυγα, πέστε το όπως θέλετε. Έπρεπε να το σκάσει. Αν έμενες θα σε πιάνανε. Φυσικά. Εστέλα, είμαι δηλός. Μα δεν έχω ιδέα, αγάπη μου. Δεν είμαι μέσα στο πετσί σου. Εσύ θα πρέπει να το ξέρεις. Δεν ξέρω. Αχ, επιτέλους μπορείς να θυμηθείς. Θα έπρεπε να είχε σοβαρούς λόγους για να ενεργήσει έτσι όπως έκανες. Ναι. Λοιπόν. Είναι όμως αυτοί οι πραγματικοί λόγοι. Αχ, πως αρέσει να μπλέκεις τα πράγματα. Ήθελα να φωνάξω τη γνώμη μου. Σκέφτηκα πολύ καιρό. Ήταν η πραγματική αιτία αυτή. Να το ερώτημα. Ήταν η πραγματική αιτία. Σκεφτόσουν. Δεν ήθελες να δεσμευτείς επιπόλαια. Αλλά ο φόβος, το μίσος και όλες οι βρωμιές που κρύβουμε. Και αυτά είναι αιτίες. Μπρος, λοιπόν. Ψάξε, αναρωτήσου. Πάψε. Νομίζεις πως περίμενα τις συμβουλές σου? Περπατούσα μέσα στο κελί μου, τη νύχτα, τη μέρα. Από το παράθυρο στην πόρτα, από την πόρτα στο παράθυρο. Παραμόνευα τον εαυτό μου, ακολουθούσα τα χνάρια μου. Μου φαίνεται πως πέρασα μια ολόκληρη ζωή στο να αναρωτιέμαι. Και έπειτα, στο κάτω-κάτω, η πράξη ήταν εκεί. Είχα πάρει το τρένο, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Αλλά γιατί? Γιατί? Στο τέλος σκέφτηκα. Ο θάνατός μου θα δώσει την εξήγηση. Αν πεθάνω αξιοπρεπώς, θα έχω αποδείξει ότι δεν είμαι δειλός. Και πώς πέθανες, Γερσέν? Αξιοθρύνητα. Ήταν μια απλή σωματική αδυναμία, δεν τρέπομαι. Μόνο που όλα έμειναν εκκρεμή για πάντα. Εστέλα, έλα εδώ. Ναι. Κοίταξέ με. Έχω ανάγκη να με κοιτάνε όσο θα μιλάνε για μένα στη γη. Μ' αρέσουν τα πράσινα μάτια. Τα πράσινα μάτια. Για φαντάσου. Και εσένα, Εστέλα, σ' αρέσουν οι δειλοί? Μα αν ήξερες πόσο λίγο με σκοτίζει. Δειλός ή όχι, φτάνει να φυλάει καλά. Λες αλήθεια? Είναι αλήθεια? Θέλεις να στορκιστώ? Τότε τους αψηφώ όλους. Και αυτούς που είναι εκεί πάνω και αυτούς που είναι εδώ μέσα. Τι τρέχει? Μα δεν πιστεύει ούτε λέξη από ό,τι λέει. Πώς μπορείς να είσαι τόσο αφελής? Εστέλα, είμαι δειλός. Αν ήξερες πόσο τυνιάζουν όλα αυτά. Ινές! Μην την ακούς, Γκαρσέν. Αν θέλεις να σου δώσω την εμπιστοσύνη μου, πρέπει να μου δώσεις και εσύ τη δική σου. Μα βέβαια, βέβαια. Πίστεψέ την, λοιπόν. Έχει ανάγκη από έναν άντρα. Μπορείς να το πιστέψεις? Από ένα αντρικό μπράτσο γύρω στη μέση της. Από μια αντρική μυρουδιά. Από ένα αντρικό πόθο μέσα σε αντρικά μάτια. Για τα υπόλοιπα, θα σου λέγει ακόμα πως είσαι ο κύριος ημών. Αν αυτό θα σου έκανε ευχαρίστηση. Είναι αλήθεια αυτό, Εστέλα? Απάντησε μου, είναι αλήθεια? Αχ, τι θέλεις να σου πω? Δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτές τις ιστορίες. Είναι ανυπόφορα όλα αυτά. Ακόμα κι αν ήσουν αδειλός, θα σ' αγαπούσα, να. Αυτό δεν σε φτάνει? Μα ιδιάζεται. Τι κάνεις? Φεύγω. Δεν θα πας μακριά. Η πόρτα είναι κλειστή. Γκαρσέν! Δεν μπορώ να σας υποφέρω. Δεν μπορώ πια. Φεύγα. Μα ιδιάζεται. Γκαρσέν! Δεν θέλω να μπουλιάξω μέσα στα μάτια σου.
Είσαι βριώδης, είσαι πλαδαρή, είσαι χταπόδι, τέρμα! Γκαρσέν! Σε οικετεύω, Γκαρσέν, μη φεύγεις. Δεν θα ξαναμιλήσω, θα σε αφήσω εντελώς ήσυχο, μα μη φεύγεις. Είναι, σε έβγαλε τα νύχια της. Δεν θέλω να μείνω μόνη μαζί της. Κάντε πέρα μοναχή σου. Δεν σου ζήτησα εγώ να έρθεις εδώ. Δειλέ, δειλέ! Αχ, ώστε στα αλήθεια είσαι δηλός. Λοιπόν, κοτσιφάκι μου, δεν είσαι ευχαριστημένη. Με έφτιασες κατά μου, Τραγιάν, του αρέσεις και τσακωθήκαμε εξαιτίας του. Αλλά αυτός φεύγει ο ταραχοποιός και θα μας αφήσει μόνες μας. Τίποτα δεν θα κερδίσεις. Αν ανοίξει αυτή η πόρτα θα φύγω. Για πού? Οπουδήποτε. Όσο το δυνατόν μακρύτερα από σένα. Ανοίξτε! Ανοίξτε λοιπόν! Θα δέχομαι όλα. Το φάλαγγα, τις κανάλιες, το λιωμένο μολύβι, τις τσιμπίδες, το καμίνι, όλα όσα καίνε, όλα όσα ξεσκίζουν. Θέλω να νιώσω το πόνο για καλά. Καλύτερα 100 δαγκωματιές, καλύτερα μαστίγιο, καλύτερα βιτριόλι, παρά το μαρτύριο του μυαλού. Αυτό το μαρτύριο φάντασμα που σ' ακουμπάει, σε χαϊδεύει και δεν σε πονάει ποτέ αρκετά. Ανοίξτε! Λοιπόν, Γκαρσέν, δεν θα φύγετε? Αναρωτιέμαι γιατί άνοιξε αυτή η πόρτα. Α, τι περιμένετε, φύγετε. Φύγετε γρήγορα. Δεν θα φύγω. Και εσύ, Εστέλα? Όχι. Λοιπόν, ποιος από όλους? Ποιος από τους τρεις μας? Ο δρόμος είναι ελεύθερος. Ποιος μας κρατάει? Είναι να πεθάνει κανείς από τα γέλια. Είμαστε αχώριστοι. Αχώριστη, ε! Γκαρσέν, βοήθησέ με, βοήθησέ με γρήγορα. Θα τη σπρώξουμε έξω και θα κλείσουμε την πόρτα για να μάθει. Εστέλα! Εστέλα! Σε κετεύω, κρατήσέ με, όχι! Στο διάδρομο, μη με ρίχνεις στο διάδρομο. Άστινε! Είσαι τρελός! Σε μισή! Εξαιτίας της έμεινα. Εξαιτίας μου! Καλά, λοιπόν. Κλείσε την πόρτα. Κάνει 10 φορές πιο ζέστη όταν είναι ανοιχτή. Εξαιτίας μου, λοιπόν. Ναι, εσύ ξέρεις τι θα πει δηλώς. Ναι, ξέρω. Ξέρεις τι θα πει αμαρτία, ντροπή, φόβος. Θα έρθανε μέρες που θα μπόρεσες να δεις τον εαυτό σου μέχρι την καρδιά. Και αυτό σου κόβε χέρια και πόδια. Και την άλλη μέρα δεν ήξερες πια τι να σκεφτείς. Δεν κατάφερνες ποτέ να ξεδιαλύνεις την αποκάλυψη της προηγούμενης μέρας. Ναι, το ξέρεις το έπαθρο της αμαρτίας. Και για να λες είμαι δηλός, πάει να πει πως ξέρεις πολύ καλά τα συμπτώματα, έτσι. Ναι, ναι. Εσένα λοιπόν πρέπει να πείσω. Δεν θα είναι εύκολο. Κοίταξέ με. Έχω πολύ ξερό κεφάλι. Θα εξαντλήσω όσο χρόνο χρειαστεί. Έχεις όλο τον καιρό. Όλο τον καιρό. Ακού, καθένας έχει τον προορισμό του, δεν είναι έτσι? Εγώ δεν λογάριασα ούτε τα λεφτά ούτε τον έρωτα. Ήθελα να είμαι ένας άντρας, ένας σκληρός. Τα ποντάρισα όλα στο ίδιο άλογο. Είναι δυνατόν να είναι κανένας δειλός όταν διαλέγει τους πιο επικίνδυνους δρόμους? Μπορείς να κρίνεις μια ζωή από μια μονάχα πράξη? Γιατί όχι. Ονειρευόσουνα 30 χρόνια πως ήσουν αγενναίος. Και διαφορούσες για χιλιάδες μικρές αδυναμίες, γιατί πίστευες πως όλα επιτρέπονται σε έναν ήρωα. Ήταν πολύ βολικό. Και έπειτα, στην ώρα του κινδύνου, σε έστησαν στον τοίχο και εσύ πήρες το τρένο για το Μεξικό. Δεν τον ονειρεύτηκα αυτόν τον ηρωισμό. Τον διάλεξα. Είναι κανένας αυτό που θέλει. Απόδειξε το. Απόδειξε πως δεν ήταν όνειρο. Μονάχα οι πράξεις μας αποδεικνύουν αυτό που θελήσαμε. Πέθανα πολύ νωρίς. Δεν μ' άφησαν τον καιρό να δράσω, να κάνω πράξεις. Πεθαίνει κανείς πάντα πολύ νωρίς ή πολύ αργά. Κι όμως η ζωή τους είναι αυτή, τελειωμένη. Τραβήχτηκε η γραμμή. Πρέπει να κάνουμε την πρόσθεση. Δεν είσαι τίποτα άλλο από τη ζωή σου την ίδια. Οχιά! Έχεις για όλα μια απάντηση. Μπρος, 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 μη χάνεις το θάρρος σου. Νόμιζες πως θα σου ήταν εύκολο να με πείσεις, ε? Ψάξε για άλλα επιχειρήματα. Κάνε μια προσπάθεια. Λοιπόν, στο είχα πει πως είσαι αξιοθρήνητος. Πόσα θα πληρώσεις τώρα? Είσαι δειλός, Γκαρσέν. Ένας δειλός, γιατί το θέλω εγώ. Το θέλω, καταλαβαίνεις? Το θέλω εγώ. Κι όμως, κοίτα πόσο είμαι αδύνατη. Ένας αέρας, δεν είμαι τίποτα άλλο από μια ματιά που σε κοιτάζει. Από μια σκέψη άχρωμη που σε σκέφτεται. Τώρα τα ανοίγεις τα χοντρά ανδρικά σου χέρια. Μα τι ελπίζεις? Δεν αρπάζουν με τα χέρια τις σκέψεις. Μπρος, δεν έχεις δικαίωμα εκλογής. Πρέπει να με πείσεις. Σε κρατάω. Γκαρσέν. Τι είναι? Εκδικήσου την. Πώς? Αγκάλιασέ με, θα την ακούσεις να κελαϊδάει. Κι όμως είναι αλήθεια, Ινές. Με κρατάς το χέρι, αλλά σε κρατάω κι εγώ. Δειλέ! Δειλέ, δειλέ!
Άντε να παρηγορηθείς από τις γυναίκες. Και λάιδα είναι, και λάιδα. Το χαριτωμένο ζευγάρι. Αν έβλεπες τη χοντρή του παλάμη που ακουμπάει στην πλάτη σου και σου χουφτιάζει το κρέας και το ύφασμα. Τα χέρια του είναι μου σκεμμένα. Οι φθόνοι θα σου κάνουν ένα σκούρο λεκέ στο φουστάνι σου. Και λάιδισε, και λάιδισε. Σφίξε με πιο κοντά σου, Γκαρσέν. Θα πλαντάξει. Μα βέβαια, σφίξτε την πιο πολύ. Ανακατώστε τα χνότα σας. Είναι όμορφος ο έρωτας, Γκαρσέν. Είναι χλιαρός και βαθύς σαν τον ύπνο. Μα δεν θα σε αφήσω να κοιμηθείς. Μην την ακούς, Γκαρσέν, μην την ακούς. Πάρε το στόμα μου. Είμαι όλη, ολόκληρη δική σου. Άντε λοιπόν, τι περιμένεις, κάνω τι σου λέει. Ο Γκαρσέν ο δηλός αγκαλιάζει την Εστέλα την παιδοκτόνο. Ανοίγουν τα στοιχήματα. Ο δηλός Γκαρσέν θα τη φιλήσει. Σας βλέπω. Σας βλέπω εγώ μόνη μου. Εγώ μόνη μου είμαι ένα πλήθος. Το πλήθος, Γκαρσέν. Το πλήθος, τ' ακούς. Δειλέ. Το κάκο προσπαθείς να μου ξεφύγεις. Δεν θα σ' αφήσω. Τι γυρεύεις τα χείλια της, τη λησμονιά. Μα δεν πρόκειται να σε λησμονήσω εγώ. Εμένα πρέπει να πείσεις. Εμένα. Έλα, σε περιμένω. Βλέπεις η Στέλλα. Ξεσφίγγει την αγκαλιά του. Είναι υπάκουσα σκυλή. Ποτέ σου δεν θα τον αποκτήσεις. Δεν θα νυχτώσει λοιπόν ποτέ. Ποτέ. Θα με βλέπεις πάντα. Πάντα. Το μπρούτσινο άγαλμα. Λοιπόν ήρθε η ώρα. Το μπρούτσινο άγαλμα είναι εδώ. Το κοιτάζω και καταλαβαίνω πως είμαι στην κόλαση. Σας λέω πως όλα τα είχαν προβλέψει. Πως θα στεκόμουν μπροστά στο τζάκι, πασπατεύοντας αυτό το μπρούτσο με όλα τα βλέμματα καρφωμένα πάνω μου. Όλα τα βλέμματα που με τρώνε. Είσαστε δυο μονάχα. Σας νόμιζα για πολύ περισσότερες. Λοιπόν, αυτό είναι η κόλαση. Δεν θα το πίστευα ποτέ. Θυμάστε, το φιάφι, η φωτιά, οι σούβλες. Α, τι αστείο. Δεν υπάρχει ανάγκη σούβλας. Η κόλαση είναι η άλλη. Αγάπη μου. Άσε με. Είναι ανάμεσά μας. Δεν μπορώ να σε αγαπήσω όσο αυτή θα με βλέπει. Λοιπόν, δεν θα μας ξαναδεί. Να! Μα τι πας να κάνεις με αυτό το χαρτοκόπτη. Πας να με σκοτώσεις. Είσαι τρελή. Το ξέρεις καλά πως είμαι νεκρή. Νεκρή. Ούτε το μαχαίρι, ούτε το δηλητήριο, ούτε το σκηνή. Έχει ήδη γίνει. Καταλαβαίνεις? Και θα είμαστε μαζί για πάντα. Για πάντα, Θεέ μου, τι παράξενο. Για πάντα. Για πάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσατε το μονόπρακτο του Jean-Paul Sartre και κλεισμένων των θυρών. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες. Χρήστος Δοξαράς, Γκαρσόνι. Χρήστος Τσάγκας, Γκαρσέν. Άννη Πασπάτη, Ινές. Αγνή Βλάχου, Εστέλα. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Ειρήνης Σαλβαρλή. Επιμέλεια ήχων, Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου, Τάσου Μεταλλινού. Μετάφρασης και ραδιοσκηνοθεσία, Γρηγόρη Γρηγορίου.